πολλούς η κορυφαία ομάδα που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ, δεν κατάφερε φέτος να προκριθεί καν στον τελικό, απομακρυνόμενη αρκετά από τους στόχους της. Ο άξιος πρωταθλητής ΠΑΟΚ και ο φιλόδοξος δεύτερος Ολυμπιακός, πολλοί θα ήθελαν να γίνουν χαλίφιδες θέσεις του χαλίφι. Το ερώτημα όμως παραμένει: Άρη Κβοβάντης, πού βαδίζει ο Άρης? Το θέμα για τον άλλοτε μεγάλο του ελληνικού μπάσκετ, ετοίμασε ο Κώστας Μπατής. Κατηγορήσαν όλοι φέτος αυτά που έχουμε περάσει εμείς παίκτες, δεν ξέρει κανένας. Και να εύχομαι να μην περάσει κανένας στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ αυτό που περάσαμε εμείς από την αρχή περίοδου. Με αυτή τη δήλωση του Λευτέρη Σούμποτιτς ξεκινά το αφιέρωμα για τον τελευταίο αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, τον Άρη. Και σίγουρα η ευχή του Πίξη αφορά περισσότερο την ομάδα του, που φέτος παρουσίασε μια τραγική εικόνα τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η ομάδα που αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες φέτος κατάφερε και διαφοροποίησε τα συναισθήματα όλων των φίλων της. Και αν μετά τη λατρεία έρχεται ο ίχτος, τότε η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Χαρακτηρίζεται σοβαρή κατάσταση στον Άρη, όχι γιατί έχασε τα πρωτεία στη χώρα μας. Αυτό θα συνέβαινε με το πέρασμα του χρόνου. Είναι λογικό. Εκείνο που ίσως όλοι αρνήθηκαν να δεχτούν είναι ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα πρότυπο γινόταν ομάδα προς αποφυγή. Αυτό που όλοι απέρριψαν ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Άρης παρέδωσε τα σκύπτρα. Τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα εμφανίστηκαν πέρυσι, όταν ο άλλοτε μονάρχης του ελληνικού μπάσκετ, που ήταν ταυτόχρονα και μια σεβαστή ομάδα στην Ευρώπη, έμενε έξω από το Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών και ο ΠΑΟΚ στην ουσία του χάριζε το πρωτάθλημα. Όλα αυτά όμως, αντί να θορυβήσουν τους ανθρώπους της ομάδος που κατά καιρούς φέτος την διοίκησαν, φαίνεται πως δεν τους άγγιξαν. Και η διοικητική αστάθεια που ταλαιπώρησε την ομάδα, τη χρονιά που μας πέρασε, είχε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα. Ο Άρης άλλαξε 5 προπονητές, και αν κανείς πιστεύει ότι αυτό μαρτυρά σοβαρότητα, είναι γελασμένο. Παρ' όλα αυτά, διεκδίκησε την έξοδό του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί στην ομάδα υπάρχουν μεγάλοι παίκτες. Όμως, κανένας προπονητής και κανένα διοικητικό σχήμα δεν κατάφερε να δώσει στον Άρη όψη ομάδας. Όλοι απέτυχαν και εκεί μάλλον πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια της πτώσης. Ένας σοβαρός προπονητής και μια σταθερή διοίκηση μπορεί να δώσουν μια άλλη διάσταση στην ομάδα. Και αυτό γιατί το υλικό υπάρχει και μάλιστα ο Μωραΐτης, ο Μισούνοφ, ο Λυπηρίδης, ο Αγγελίδης και ο Πετσάσκι δίνουν πολλές ελπίδες και για το μέλλον. Όταν μάλιστα στην ομάδα υπάρχουν μεγάλοι αθλητές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τα νέα παιδιά. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο βασικό. Ένας ξένος που δεν θα είναι πλέον ρολίστας θα δώσει στον Άρη μια άλλη εικόνα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει φέτος τον γερασμένο Edgar Jones που πήρε τη θέση του Μπέρι. Δύο παίκτες που δεν έκαναν για τον Άρη και σίγουρα δεν ήταν οι καλύτερες επιλογές. Πρέπει λοιπόν όλοι να πιστέψουν πως η ομάδα αυτή έχει ακόμα πολλά να προσφέρει. Χρειάζεται όμως όριμη σκέψη από όλους τους παράγοντες που συνθέτουν την ομάδα και κυρίως να παραμεριστούν οι εγωισμοί. Πρέπει όλοι να καταλάβουν τι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα και με ποιο τρόπο. Πρέπει πάση θυσία η χρονιά που πέρασε να αποτελεί μια μικρή θλιβερή παρένθεση για τον Άρη. Για να μην ξαναζήσουμε τη βραδιά του Leverkusen και γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα χωρούν πολλές καλές ομάδες. Χρειάζεται όμως δουλειά για να αποτραπεί η φθήνουσα πορεία στον Άρη. Οι μύθοι σε ένα χώρο δύσκολα γεννιούνται. Και ο Άρης, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο μύθος του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτόν τον μύθο οφείλουν όλοι όσοι ασχολούνται μαζί του να τον σεβαστούν και να τον προστατεύσουν.